Και ο προπονητής του ΑΟΣΥΡΟ, ο κύριος Χρήστος Πελέκης. Χρήστο, μπορεί να μην ήταν μεγάλη εμφάνιση, αλλά ήταν μεγάλη νίκη. Καταρχάς, είμαστε πολύ χαρούμενοι που πήραμε το παιχνίδι έτσι και δύσκολα. Ποδόσφαιρο ποιοτικό, παρόλο που ήρθε εδώ ο κόσμος, τον ευχαριστούμε για να δει, δεν είδε. Είχε πολύ αέρα. Στο πρώτο ημίχρονο, θα λέγαμε, εμείς πήραμε κόντρα τον αέρα και δεν μπορούσαμε να παίξουμε μπάλα. Στο δεύτερο ημίχρονο, είδατε το παιχνίδι πήγε στη δύναμη. Κάναμε ένα φάουλ, θα το έλεγα τυχερό, 60-40 πιθανότητα να μπει μπάλα μέσα. Μπήκε και κερδίσαμε, πιστεύω, δίκαια. Ο κόσμος, αυτό είπα και στους πριν που κάναμε συνέντευξη με τους ποδοσφαιριστές σου, ότι επέστρεψε στο γήπεδο, το αποδεικνύει κάθε εβδομάδα και σήμερα με ένα λόγο παραπάνω. Αυτό το παιχνίδι και των ονομάτων που είχαν οι ομάδες, τόσο ΑΟΣΥΡΟΥ αλλά όσο και ΑΟΜ Εικόνου, είδαμε πάνω από 500, ίσως 600 φιλάθλους. Εμείς, χαρά μας είναι, το έχω ξαναπεί, να βλέπουμε τον κόσμο στο γήπεδο, αλλά ο κόσμος θα έρθει μία, θα έρθει δύο και εμείς πρέπει να τον κρατήσουμε. Ο κόσμος διψάει για ποδόσφαιρο, ήρθε να δει τον ΑΟΣ, ήρθε να δει μια μεγάλη ομάδα, την Εικόνου, που την ξέρουμε χρόνια, τη σεβόμαστε. Έχει καλούς παίχτες, καλό προπονητή. Πιστεύω όλα πήγανε σήμερα πολύ καλά. Αυτό το αποτέλεσμα θα σας δώσει την τόνωση από εδώ και στο εξής, στο να πάρετε τα υπόλοιπα παιχνίδια, θα είναι οδηγός για να, και με το ρεπό βέβαια που έχει να κάνει πια η Μύκονος, να βρεθείτε στην πρώτη θέση. Καταρχάς πρέπει να χαμηλώσουν λίγο οι τόνοι, ένα παιχνίδι πήραμε και κερδίσαμε, να σταματήσουν τα πολλά λόγια έξω σε ιστοσελίδες, σε έντερνετ και από εδώ και από εκεί, σεβασμό σε όλες τις ομάδες, χαμηλή τόνη, γιατί έχουμε ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι με στη Σενή και ένα-ένα τα παιχνίδια να τα κερδίζουμε, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε παραπέρα. Σήμερα όμως είναι γεγονός ότι ο ΑΟΣΥΡΟΥ κέρδισε τον ΑΟΜ Εικόνου με 1-0. Θα το διασκεδάσετε? Πιστεύω ναι. Σήμερα, αύριο, όσο μπορούμε να περάσουμε όμορφα, αλλά από την Δευτέρα τα κεφάλια μέσα και δουλειά. Πολύ δουλειά. Συγχαρητήρια. Και εγώ να είστε καλά. Ευχαριστώ. Ο παίχτης του ΑΟΣΥΡΟΥ, ο Γιάννης ο Τζόρτζης. Γιάννη, μια σπουδαία νίκη τουλάχιστον. Κερδίσατε έναν ισχυρό αντίπαλο, τον ΑΟΜ Εικόνου με 1-0. Σε ένα μέτριο παιχνίδι. Ο αέρας δυσκόλεψε τις προσπάθειες και από τις δύο ομάδες, με ένα γκολ που κρίθηκε με ένα φάουλ από πολύ μακριά. Πίστευες σε αυτή τη νίκη? Όλη τη βδομάδα δουλέψαμε πάρα πολύ καλά με τον προπονητή μας. Είχαμε σκοπό τη νίκη μόνο και αυτή. Πιστεύαμε στη νίκη. Από την αρχή της εβδομάδας πιστεύαμε ότι θα κερδίσουμε. Γενικά είμαστε πάρα πολύ καλή ομάδα και πιστεύουμε γενικά ότι μας αξίζει να είμαστε στην πρώτη θέση του ομίλου μας. Και δουλέψαμε πάντως πάρα πολύ όλη τη βδομάδα. Και στα στημένα, και τον γκολ δεν είναι τυχαίο, γιατί είχαμε δουλέψει πάρα πολύ στα στημένα όλη τη βδομάδα. Και με αυτό βοήθησε στον γκολ. Ο κόσμος ήρθε πάρα πολύ σήμερα. Ήταν πάνω από 500 φίλαθλοι στις εξέδρες. Ένα γεγονός που χαροποιεί όλους όσους ασχολούνται με το ποδόσφαιρο. Σίγουρα. Εμάς, ειδικά τους ποδοσφαιριστές, μας αρέσει να έχει κόσμο. Γενικά, φέτος σε όλα τα παιχνίδια του ΑΟΣ, εγώ από ό,τι θυμάμαι, έχει κόσμο το γήπεδο. Ποτέ δεν έχουμε παίξει μόνοι μας όπως πέρσι και πρόπερσι. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μας βοηθάνε, μας ανεβαίνει και η ψυχολογία. Το ευχαριστιόμαστε όλοι οι ποδοσφαιριστές αυτό. Γιάννη, ο ΑΟΣΥΡΟΥ έλειπε 8 χρόνια από το πρωτάθλημα των Κυκλάδων. Πιστεύεις ότι το όνομα έπαιξε μεγάλο ρόλο στο να επιστρέψει ο κόσμος? Σίγουρα, η φανέλα είναι βαριά, το έχουμε πει από την αρχή. Και φαίνεται και εντός αγωνιστικού χώρου πόσο βαριά είναι η φανέλα. Όλοι θέλουν να μας κερδίζουν. Γιατί είναι βαριά η φανέλα. Πάντα τον καλό θέλουν να τον κερδίζουν όλοι. Είναι λογικό αυτό. Αν και είναι πολύ νωρίς ακόμη, είμαστε στην έκτη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Αυτή η νίκη τι σημαίνει για σας? Πρώτα-πρώτα αυτή η νίκη μας ανεβάζει ψυχολογία, γιατί μετά το στραβοπάτημα με τον Αστέρα, όχι είχαμε πέσει, γιατί πιστεύουμε όλοι στις δυνάμεις μας. Ξέρουμε ότι είμαστε η καλύτερη ομάδα του ομίλου. Το αποδείξαμε και σήμερα. Δεν απειληθήκαμε ιδιαίτερα από τη Μύκονο. Βασικά πιο πολύ είναι νίκη ψυχολογίας. Ακόμα έχει πολύ δρόμο το πρωτάθλημα. Αλλά νομίζω ότι με αυτή την ομάδα που έχουμε και αυτό το ρόστερ προπονητή δυσκολεύεται ακόμα να βγάλει έστω και 18. Η ομάδα είναι πλήρες. Είμαστε πλήρες σε κάθε γραμμή. Έχουμε 2-3 παίχτες. Ο προπονητής δουλεύει πάρα πολύ. Δουλεύουμε πολύ και εμείς στις προπονήσεις. Και όλο αυτό το σύνολο πιστεύω στο τέλος θα έχουμε μια καλή χρονιά και ο στόχος θα επιτευχθεί. Και ο Νίκος ο Καβρίλ. Νίκο, σημαντική νίκη επί ενός πολύ δυνατού αντιπάλου. Πίστευες εσύ ότι τελικά θα κερδίσετε τη Μύκονο? Κοιτάξτε, εγώ πίστευα ότι θα κερδίσουμε τη Μύκονο. Γιατί δουλέψαμε πολύ σε προπονήσεις, τα δώσαμε όλα. Παίξαμε σε αυτόν τον αγώνα με πολύ πάθος, με δύναμη. Ματώσαμε. Και η Μύκονος ήταν ένας δυνατός αντίπαλος. Είχε και ένα προβάδισμα. Ξέραμε ότι θα κλειστεί πίσω. Αλλά την ανοίξαμε και έτσι καταφέραμε να πάρουμε την νίκη. Για τον κόσμο που επέστρεψε στα γήπεδα φέτος και με την επιστροφή του ΑΟΣΥΡΟΥ μετά από 8 χρόνια. Εσύ φαντάζομαι ότι δεν ήσουν και συνηθισμένος να πεις με τόσο πολύ κόσμο, έτσι δεν είναι? Γιατί έπαιζες βέβαια με κάποιους ανθρώπους, αλλά γνωστούς και φίλους θα έλεγα στα περισσότερα παιχνίδια. Συμφωνώ με αυτό που λέτε. Εντάξει, ο κόσμος μαζεύτηκε στο γήπεδο, αλλά αντιπαθούν τον ΑΟΣ και εμείς προσπαθούμε να τον εφέρουμε να μας αγαπήσει. Πιστεύεις ότι η ιστορία επαναλαμβάνεται, ο κόσμος πια έρχεται, γιατί ο ΑΟΣΥΡΟΥ
υπάρχει. Επαναλαμβάνει την ιστορία, οι παλέμαχοι επιστρέφουν στα γήπεδα να δουν τον ΑΟΣ, αλλά ο ΑΟΣ υπάρχει ακόμα με νέα πρόσωπα. Ωραία. Συγχαρητήρια για την νίκη και για την εμφάνισή σου. Ευχαριστώ πολύ. Ο παίκτης του ΑΟΣΥΡΟΥ, ο Παπικουρούμα, μεγάλη νίκη σήμερα, Πάπη, επί ενός δυνατού αντιπάλου όπως ήταν η Μύκονος, έτσι. Έπαιξε αρκετά καλά, αν και οι δυνατότητες σου είναι μεγαλύτερες. Ναι, εμείς σήμερα κάνουμε ό,τι μας έλεγε ο προπονητής μας και όλοι οι παίκτες έκανε τη δουλειά που πρέπει, που παλεύουμε στο προπόνηση να κάνουμε στο κήπεδο και κάνουμε ό,τι μπορούμε για να βοηθήσουμε τη ΑΟΣΥΡΟΥ να ανέβουμε την κατηγορία και ζητάμε στον κόσμο να έρθει να μας σφυρίζει στο κήπεδο και σήμερα η νίκη ήταν μεγάλη νίκη για μας και ευχαριστούμε για όλους τους κόσμους σήμερα που ήρθαν στο κήπεδο για να μας δει και του καλέσουμε όλα τα Σαββατοκυριακό να έρχεται στο κήπεδο και να μας δει και εμείς θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να του κάνουμε να καιρώνε στο κήπεδο. Να χαίρεται στο κήπεδο. Πάπη, ήταν ωραία ατμόσφαιρα, πολύς ο κόσμος. Βέβαια, υπήρχαν και φίλαθλοι από τη Μύκονο, αλλά η πλειοψηφία, οι πολλοί ήταν από την Σύρο. Με αυτό το αποτέλεσμα σίγουρα ευχαριστηθήκανε που κερδίσετε ένα 0. Από αγωνιστικής πλευράς, όπως ήταν ένα μέτριο παιχνίδι, μπορεί ο Σύρο να παίξει ακόμη καλύτερα. Ναι, γιατί σήμερα το παιχνίδι, εμείς κάναμε. Παίξαμε το παιχνίδι, η τακτική που μας είπε ο προπονητής μας, παίξαμε το παιχνίδι ανάλογο γι' αυτό. Μάλιστα. Γιατί ο προπονητής μας μας έλεγε να παίξουμε πολύ, όλοι να παίξουμε με πολύ τακτική και παίξαμε ανάλογο γι' αυτό που μας είπε ο προπονητής μας. Γι' αυτό σήμερα ήταν, η ομάδα ήταν έτσι κλειστά πολύ πίσω και γι' αυτό δεν κάναμε πολύ ευκαιρία. Και η ευκαιρία που μας βγήκε, και κερδίσαμε το παιχνίδι με αυτό. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ, συγχαρητήρια. Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ο Γιάννης Σάλμας, Σάλμας εγώ έλεγα στη μετάδοση, δεν πειράζει. Γιάννη, ένα παιχνίδι το οποίο παίζανε οι καλύτερες ομάδες του ομίλου. Ιτηθήκατε με ένα 0 με ένα γκολ που έγινε από πολύ μακριά με εκτέλεση φάουλτ. Εσύ, αν θεωρήσουμε, γιατί στο ποδόσφαιρο όλα μπορεί να γίνουν, ήσουν ομοιρός παίκτης για την ομάδα σου, χάθηκε μια ευκαιρία εκεί. Αλλά αυτά συμβαίνουν στο γήπεδο, έτσι. Εννοείται, αυτά συμβαίνουν. Όπως μπήκε αυτό το τυχαίο γκολ, έτσι μπορεί να χαθεί ένα γκολ που δεν χάνεται. Βασικά, εντάξει, το παιχνίδι ήταν ένα σκληρό παιχνίδι όπως το είδατε. Νομίζω ότι όλοι είδαμε ότι ήταν οι δύο ομάδες εισάξεις σε αυτό το παιχνίδι. Δεν νομίζω ότι δικαιούμασταν να χάσουμε. Βέβαια, με βάση την εικόνα του παιχνιδιού, δεν δικαιούμασταν να κερδίσουμε. Απλά ήταν, όπως είπατε και εσείς, ένα τυχαίο γκολ από ένα φάουλ και αυτό, τίποτα άλλο. Το μόνο βέβαια που θα ήθελα να τονίσω είναι η κακή συμπεριφορά των ανθρώπων εδώ του ΑΟΣΥΡΟΥ και βασικά όλη η συμπεριφορά που είχαν στη συγκεκριμένη φάση που είδατε που βγήκαν οι κόκκινες κάρτες. Γιατί πολύ καλά. Ευτυχώς υπάρχει και η κάμερα να δουν τι έγινε ακριβώς σε εκείνη τη φάση, ποιοι χτυπούσανε, ποιοι προκαλέσανε, όπως επίσης και ότι αν καταλάβετε χάθηκαν οι μπάλες από παντού, δεν υπήρχαν οι μπάλες, δεν υπήρχε τίποτα. Δεν πειράζει, έτσι είναι αυτά, κερδίσανε ένα 0. Δηλαδή το παράπονο σου εντοπίζεται. Ναι, το παράπονο είναι αυτό. Βέβαια, εντάξει, ξέρουμε ότι σε αυτές τις κατηγορίες συμβαίνουν αυτά, αλλά όπως είδατε, χάθηκαν οι μπάλες, δεν υπήρχε τίποτα. Είχε μπει όλος ο πάγκος μέσα στα επεισόδια. Κάτι το οποίο ο διαιτητής νομίζω ότι δεν είδε. Δεν είδε καλά τις φάσεις. Αλλά έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Εντάξει, Γιάννη, καλή συνέχεια από εδώ και στο εξής. Νομίζω ότι η Μύκονος έχει μεγαλύτερες δυνατότητες. Πράγμα που σήμερα δεν έδειξε, μπορεί να ευθύνεται και ο άνεμος που επικρατούσε στο γήπεδο και κάποια άλλα πράγματα, αλλά στο ποδόσφαιρο υπάρχει νίκη, υπάρχει ήττα, υπάρχει ισοπαλία. Έτσι είναι. Το ποδόσφαιρο έχει και τα τρία αποτελέσματα και εμείς πιστεύουμε ότι είμαστε για κάτι παραπάνω. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας.